Ježe. Leonardo di Mondo, Lucio, Doce, Mishima, Ralph, Siminta, Ophelima, Daimon, Oscar, Elisa, Fia, Vinicius, Vilhete, Simon, Lies, Ελέγγυ, Σιμά, Φιασμό, Αλαρίστη, Μα, από πότε που γύρω. Καθίστε. Πάντως, πρέπει να γνωρίσουμε ή να γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι καιροί που διανύουμε δεν είναι απλώς χαλεπή, δύσκολη, αλλά είναι υπέρ το δέο χαλεπή, δύσκολη, έως επικίνδυνη πάρα πολύ. Και το λέω αυτό, σκάλιζα εκτός από άλλες φορές και χτες και προχτές αυτό το τάμπλετ το λεγόμενο. Σε ένα κομμάτι παρμένο από το κανάλι, άγνωστο βέβαια είναι και εγώ το ήξερα, Οδύσσια TV. Λοιπόν, εκεί τονίζουν, είναι ένας δημοσιογράφος και θεολόγος και άλλος είναι καθηγητής πανεπιστημίου του Ξαναπή στην Καλιφόρνια. Έτσι. Έχει 40 χρόνια από τη Γη, ίσως και παραπάνω στην Καλιφόρνια και έχει γράψει και ένα βιβλίο γύρω από τα γεγονότα που περνάμε. Αλλά δεν είναι μόνο του καθηγητού η γνώμη σε αυτό που ακούσετε, είναι και όλων εκείνων που ασχολούνται με το θέμα αυτό, που δεν είναι μόνο αυτός. Εχθές λοιπόν άκουσα ότι ο ΟΗΕ έχει υπογράψει σύμφωνο που είναι υποεκτέλεση και γράφει μέσα ότι πρέπει σε μεγάλο αριθμό πληθυσμού να αποδεκατήσουμε αυτοί που το γράφουμε, τον πληθυσμό της γης για να μπορέσουμε να το κυβερνήσουμε. Το ακούμε. Πρέπει να αλλοιώσουμε τους πληθυσμούς της γης, εκεί που πρέπει να αλλοιώσουμε το πρόσωπο δηλαδή που έχει κάθε χώρα να το αλλοιώσουμε με τη μετανάστευση που γίνεται, δηλαδή, αυτό είναι σκόπιμα όλων. Λοιπόν, και επειδή η αλλοίωση δεν γίνεται αλλιώς παρά μόνο με πόλεμο, αυτό αναγράφεται, αυτό θα επικυρηθεί, θα ρίξουν δηλαδή αυτά τα όπλα που έχουν και σε μηδέν χρόνο χιλιάδες φεύγουν από τον κόσμο το, σε μηδέν χρόνο. Αλλά αυτοί εκεί που τα λένε και τα πράγματα στο κανάλι Οδύσσια TV λένε ευτυχώς που ο Θεός έχει στο αντίπαλο δέος, σε αντίπαλη παράταξη αυτών, το Πούτιν. Τον έχει για να υπάρχει κάποια, να υπάρχει ισορροπία, κάποια ισορροπία. Γιατί έχει ισχυρότερα όπλα, ο Πούτιν, ισχυρότερα όπλα, λέγανε αυτοί. Και είναι απρόσβλητη η Ρωσία. Είναι απρόσβλητη η Ρωσία. Δεν προσβάλλεται. Έχει ομπρέλα που δεν την πιάνουν τα... Να, και τώρα τι κάνει ο Πούτιν. Ναι. Μπαίνει στην Ουκρανία και δημιουργεί πρόβλημα πρόσφατο. Καμία αντίρρηση. Άρα δεν υπάρχει κανείς που να είναι υπεράνω. Όλοι. Δεν το έχει πει. Τώρα είπε για τον Πούτιν. Και το γεγονός είναι πρόσφατο. Κοίταξε να δεις κάτι. Άρχοντα είναι. Άμα εξετάσουμε την ιστορία, την παγκόσμια, όλων των αρχών τη γη, η εξουσία στάζει αίμα. Άμα βρει έναν που να μην στάζει αίμα, να το συζητήσουμε. Όλων
Και στο Μυζάντιο μας πάμε, μέσα θα δούμε αυτά τα πράγματα και μάλιστα σε μεγάλη έκταση. Με τα μέσα που κατήχα τότε. Όπως θέλεις πες το, θες πετροπόλεμο, θες κόψιμο κεφαλού, όπως θέλεις πες το, η εξουσία κάνει κατάκριση της εξουσίας και κάνει το κακό. Άλλο λίγο, άλλο πολύ. Τώρα όμως θέλω να πω το εξής, ότι θες να κάνεις εκεί καμιά απορία, γιατί είπες, αλλά και ο Πούτιν κάνει αυτό, είπες. Και σου πάντησαν ότι η εξουσία κάνει κατάκριση και σκοτώνει. Μου περνάει από το λογισμό μου το εξής. Όχι ότι ο Θεός είναι αίτιος των κακών που γίνεται στη γη. Είναι αμέτωχος στο ανθρώπινο κακό ο Θεός. Όταν είμαι αμέτωχος πέρα για πέρα και με κεφαλαία γράμματα. Ο άνθρωπος είναι κακός και ενεργεί και κάνει το κακό. Αλλά κάνει τόσο όσο να μην επέρθει η αγωγική καταστροφή. Τόσο όσο να περιορίσει το κακό που έχει ξεκινήσει και γίνεται και θερίζει. Αν μην το ολοκλήρωση. Επαναλαμβάνω, είναι θεία παραχώρηση, θεία παραχώρηση. Όχι επέμβαση, παραχώρηση. Επειδή έχουμε ελευθερία και επειδή το κακό έχει ισοπεδώσει, δεν είναι το κακό σε ανθρώπινες ζωές, το κακό σε ήθος, σε παράδοση, σε αξίες, έχει φτάσει στο σημείο ο πολιτισμός μας να τα έχει μηδενίσει εκείνα τα πράγματα. Επειδή λοιπόν τα έχουμε μηδενίσει, γι' αυτό παραχωρεί ο Θεός να γίνονται οι συμφορές μέσα στις κοινωνίες. Για να συνέλθουμε. Παραδείγματος χάρη, Σοδόμα και Γόμορα. Πάρουμε έτσι. Πουλιάξανε. Υπάρχουν πολιτισμοί στην Ανατολή που δεν υπάρχουν. Ναβουχοδονόσορ, πού τον. Πού είναι ο πολιτισμός της Ανατολής. Δεν υπάρχει. Ο Αιγυπτιακός πολιτισμός εκείνο φούνταρε κάποια στιγμή. Γιατί κάνανε και αυτοί οι Φαραώ, κάνανε του κόσμου τα εγκλήματα και του κόσμου τα κακά. Η ιστορία υπάρχει για να βλέπουμε ότι όχι η Αγιαγραφή, το φωνάζει η Αγιαγραφή, πριν γίνει. Για να βλέπουμε εκ των υστέρων ότι αυτός ο λαός είχε φτάσει στο απόγειο της ακμής αλλά και διαφθοράς. Συμβαδίζουν αυτά. Όταν ακμάζει ένας πολιτισμός, τούτο εδώ πιάνει και επέρεται, έχει έπαρση. Αυτοί φωνάζουν, εμείς θα κυβερνήσουν τον κόσμο οι Αμερικάνοι. Το ακούω στα κανάλια που έχω εκεί σε αυτό το μηχάνημα. Θέλουν να κυβερνήσουν τον κόσμο. Και αυτό θα γίνει κάποια στιγμή. Και το βλέπουμε. Όταν λέει ο Αγίος Παΐσιος λέει θα έρθει η ώρα που θα υπάρχει μια παγκόσμια κυβέρνηση, εκεί οδεύουμε. Εκεί οδεύουμε. Αυτοί που έχουμε εμείς είναι εκτελεστές του ελευθεριστικά όργανα αυτονών. Είχε αυτό το καναλάκι μια μέρα, αυτό το μηχανηματάκι, υπουργό έναν, πρωθυπουργό έναν, την παγωγένεια, τον πατέρα της, τον Βενιζέλο και λέγανε θα κάνουμε παγκόσμια κυβέρνηση. Αντί το γύρισε στον άλλο, το παγκόσμια κυβέρνηση. Αυτό το και εδώ το ίδιο λέει. Παγκόσμια κυβέρνηση. Συνεπώς, έχει πάει σου που το έχει πει εδώ και 50 χρόνια ότι θα έρθει η ώρα η αποκάλυψη τα τα έβλεπε ο Θεός σε εκείνα πράγματα, τα αποκάλυψε τον Ιωάννη και ο Ιωάννης τα έγραψε μέσα και τα βλέπουμε να γίνονται τώρα. Γίνονται τώρα. Αλλά λένε οι πατέρες όμως το εξής. Όλοι υπάρχει συγχορδία πριν φτάσουμε σε ένα γενικό ξενοδρομό, πριν φτάσουμε εκεί πέρα, θα κυβερνήσει ο Άγιος Ιωάννης Πατάτης. Όλοι το λένε, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Τσαλίκης, ο Ιάκωβος,
το βλέπω και μετά που τα πω εκεί πέρα. Όλοι οι σύγχρονοι Άγιοι το λένε. Ότι θα κυβερνήσει ο Άγιος Ιωάννης ο Βατάτης. Που σημαίνει, το άκουσα και αυτό και το είδα, λέει, τότε θα έχουμε το φαινόμενο εκείνο που γράφει ιστορία για τη Βυζαντινή εποχή, που, παραδείγματος χάρη, διαδόθηκε στη Ρωσία ο Χριστιανισμός από τους Αποστόλους και η Όλγα η Βασίλισσα βάπτιζε, λέει, στα ποτάμια τους Ρώσους και τους Χριστιανούς. Το ίδιο φαινόμενο θα δούμε και τώρα. Όλα επαναλαμβάνονται. Δεν υπάρχει τίποτα. Για 30 χρόνια θα ισχύσει αυτό, από ό,τι είδα και άκουσα. Και 30 χρόνια. Λοιπόν, τα λέω αυτά. Να έχουμε υπόψη μας ότι δεν πρέπει να είμαστε ήσυχοι, να έχουμε την καλή ανησυχία και να μιλάμε στον Κύριο. Όταν μιλάμε και έχουμε συνείδηση ότι καθημερινά αμαρτάνουμε, είμαστε στον δρόμο του Θεού. Αν δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, δεν υπάρχει και συνείδηση στη διάρκεια περιπτώση. Και ένας κόσμος ολόκληρος είναι έτσι, που τα ξέρει όλα και δεν ξέρει τίποτα και η συνείδησή του του φωνάζει, όχι συνείδηση, το μυαλό του φωνάζει. Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Έτσι λέω πολλοί κόσμος. Όμως δεν πρέπει να συμβαίνει, να έχουμε αυτόν τον τρόπο ζωής. Είμαστε άνθρωποι, ρέπουμε και κάνουμε και το κακό. Άλλος λίγο, άλλος πολύ. Και επομένως αυτό που μας αφήνει για να λέγει ο Παΐσιος, το βραδάκι που θα κοιμηθείς, κάτσε και ρίξε μια ματιά στο μήκος της ημέρας τι έκανες. Να δεις πόσα παρέλειψες καλά να κάνεις και πόσα κακά έκανες. Την ανάγκη το κακό να είναι και έργο. Άμα το άφησε και σου πέρασε από μέσα, είναι έργο, αφανές έργο, που γίνεται μέσα σου και σου κάνει ζημιά. Για να το λέμε δηλαδή, Παΐσιο σημαίνει ότι έχουμε το προβατορικό αμάρτημα, ότι αυτό έχει κάποια δύναμη και ότι το αντίβαρο είναι να ξέρουμε πού έχουμε αδυναμίες, να μιλάμε ψηλά, να μας βοηθάει. Αυτή είναι η σωστό τρόπο ζωής, με την προσευχή μας και με την προσπάθειά μας τη μικρή που μπορούμε να κάνουμε. Άρα λοιπόν, θα το λέω όσο με βλέπετε εδώ πέρα, για να μην ξεμοιαστούμε άμα δούμε γεγονότα, μην ξεμοιαστούμε. Και το ελληνοτουρκικό πόλεμο το περιμένουμε. Έχεις ακούσει στο Γεωπίσιο σύντομα. Το. Ελληνοτουρκικό. Ελλάς, Τουρκία. Πάντα έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον η διαδρομή η τελευταία δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι, ναι. Ναι. Μα θα γίνει αυτό. Εγώ προσωπικά φοβάμαι παγκόσμιο πόλεμο και όχι γιατί όπως ξεκίνησε από πάνω τώρα τα καταλήγατε η Ρωσία με την Ουκρανία. Ο Άγιος... Και Τουρκία, Ελλάδα, Αίγυπτος και Συρία. Ο Άγιος Αντώνιος, ο μακαριστός σιατής, τον είχες δει. Ναι, το ξέρω. Λίγο πριν πεθάνει, εγώ το ακούω την ομιλία του στο τάμπλετ που τα λέει. Yeah. Ο παγκόσμιος, ο τρίτος θα ξεκινήσει από τη Συρία, πριν γίνουν τα γεγονότα. Τα λέει αυτά. Πριν καν να ξεκινήσει τόση φλόγα. Το προεκήρυξε και είπε, ο τρίτος παγκόσμιος θα ξεκινήσει από τη Συρία. Εκεί οι δυνάμεις θα έχουν το κέντρο και θα γίνει το παγκόσμιο πόλεμο. Το βλέπουμε τώρα. Μακάρι να μην γίνει τίποτα. Ε? Μακάρι να μην γίνει τίποτα, αλλά εντάξει, όλα συγκλίνουν σε κάτι. Κοίταξε, θυμίσαι τώρα, μακάρι να μην γίνει και πάλι τον Άγιο Ιάκωβο, το Τσαλίκι. Λέει, συνάντησα τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, λέει, ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης. Και μου είπε, τον είδα, λέει, μην νομίζετε ότι δεν τον είδα, τον είδα με τα μέτρη που το άκουσατε. Ότι πρέπει, όπως θα ακούσει, το ξαναπεί, να γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Και του λέω, αυτό πες εσύ, όχι Αγία μου άλλος πόλεμος, φτάνει, δεν χρειάζεται άλλος πόλεμος. Λέει, δεν πάει άλλο ο κόσμος. Μου απάντησε ο Άγιος Ιωάννης Ρώσος. Όχι Αγία μου, δεν πάει άλλος πόλεμος. Τρεις φορές μου είπε, λέει, πρέπει να γίνει παγκόσμιος. Τώρα το πότε.
Το έχω ψηλά. Για να το λέει ο Άγιος της Αντίκης, Άγιος από τους σύγχρονους, αναγνωρισμένος και με θάματα ένα σωρό, ένα σωρό θάματα. Έχουμε φωνές να τις ακούμε. Και δεν ξέρω να τις ακούμε. Και άμα αγαπάμε τον κόσμο, μας λέμε Κύριε, λέει στον κόσμο. Στο χέρι μας είναι, ακούει ο Θεός. Δεν είναι, είμαστε μακριά από το να κάνουμε κάποιο καλό. Λοιπόν, αυτά έως εδώ, σαν πρόλογος. Πάμε τώρα στο θέμα μας. Από τις πράξεις, ένα κομματάκι μικρό, μην το πάρω όλο, και θα ασχοληθούμε πάνω σε αυτό. Έχει προηγηθεί από το θέμα αυτό ο θάνατος δια διαδικογονισμού του πρωτομάρτυρος Στεφάνου. Και είναι αμέσως μετά από την αγόρευσή του και τον διαδικογονισμό. Λέει λοιπόν, μάλλον η αγόρευσή του είναι, λίγο πριν διαδικογονηθεί. Είπε δε ο αρχιερεύς, ή άρα τούτο ούτως έχει, οδέφη, άνδρες, αδελφοί και πατέρες, ακούσατε, μιλάει ο Άγιος Στέφανος, πρωτομάρτης. Ο Θεός της δόξης όφθη το πατρί ημών Αβραάμ. Φανερώθηκε ο Θεός της δόξης. Ποιος είναι ο Θεός της δόξης, Σταύρο? Ο Θεός της δόξης. Η Αγία Τριάδα. Ένας Θεός είναι. Η Αγία Τριάδα. Δεν είδε εκεί αγγέλους Αβραάμ. Ο Αβραάμ. Ναι, λοιπόν, του παρουσιάστηκε ο Θεός της δόξης στον πατέρα Αβραάμ και λέει, πότε του παρουσιάστηκε? Του παρουσιάστηκε, λέει, όντι όταν βρισκόταν εν τη Μεσοποταμία. Τότε που είχαν βγει από την Αίγυπτο και ύστερα, λοιπόν, του παρουσιάστηκε στη Μεσοποταμία πριν ή κατοικήσε εις Χαράν, προτού κατοικήσουν στο τελικό χώρο και τόπο στη χαρά μου. Και είπε σε αυτόν, τι του είπε, ο Θεός της δόξης. Κοιτάξτε, αυτό ήταν ορατό, τον είδε το Θεό της δόξης. Δεν ήταν φανταστικό, ούτε φωτισμός απλός. Βέβαια πρέπει το μυαλό να είναι γεμάτο φως, αφού ο Θεός είναι φως, πρέπει και καθαρό, γιατί ο Θεός είναι καθαρός. Η επικοινωνία δεν γίνεται μεταξύ βρώμικου και καθαρού, καθαρού και καθαρού. Λέει κάπου ο Άγιος, ένας Άγιος Πατέρας, και δεν θυμάμαι, λέει, καθάρισε πρώτα τον εαυτό σου από το κακό και τότε κάνε συναστροφή με το Θεό που είναι καθαρός. Τότε κάνε. Αλλά κοιτάξτε, κάποιος μπορεί να πει, και ποιος είναι καθαρός στους ανθρώπους. Προσπαθούμε να γίνουμε καθαροί. Προσπαθούμε να πλησιάσουμε με τη δική του δύναμη και με το δικό του φως, από δικό μας τίποτα. Λοιπόν, έτσι οι Άγιοι το πλησιάζανε. Προσπαθούντας να είναι καθαροί. Και είπε ο Θεός της δόξης στον πατέρα Αβραάμ, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και δεύρω εις γην ή να σε δείξω. Ήτανε σε χώρο και σε τόπο μακριά από το Ισραήλ, στη χώρα των Χαλδαίων, έτσι. Περσία πες. Έτσι, Περσία. Και του λέει, σήκω και πήγαινε, φύγε από εδώ και πήγαινε στον τόπο που εγώ θα σου δείξω. Να προσέξουμε. Πήγαινε στον τόπο που εγώ θα σου δείξω. Μέχρι τότε, συγγνώμη,
Μέχρι τότε δεν τον ήξερε αυτό. Όχι, γι' αυτό στο κομμάτι, για να ακούσω αυτό. Ναι. Ήταν άγνωστος ο τόπος. Το Ισραήλ, το γνωστό το Ισραήλ. Ναι, άγνωστος ο τόπος εντελώς. Και ο Αβραάμ, ξέρουμε ότι σηκώθηκε για να πάει στον τόπο που θα του δείξει. Χαλδαίος ήταν ο Αβραάμ, έτσι. Ναι. Δεν ήταν Εβραίος, Χαλδαίος. Όχι, από Χαλδαία, ναι, σωστό. Δεν ήταν Εβραίος. Προχωρώ λοιπόν, όχι. Θέλω να σταθώ στο ότι ερώτημα, χωρίς να του δείξει τον τόπο, να του πει, νάτος πήγαινε ο τόπος. Γιατί αυτό είπες εσύ τώρα, χωρίς να το ξέρει τον τόπο, είπε, θα σου δείξω, του είπε. Δεν του το είχε δείξει τον τόπο. Κάνει σχόλιο πάνω σε αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και λέει ότι και μόνο στην εντολή του Θεού ήταν απόλυτα αφοσιωμένος και ήταν υπερσίγουρος ότι θα πήγαινε στον τόπο. Μπορεί να το έχει δει. Στηρίχθηκε, βασίστηκε, να το πω τη λέξη, 100% χωρίς καμία αμφιβολία στο μυαλό του, ότι αυτός που το λέει, αυτός και θα είναι ο οδηγός του. Η εντολή δηλαδή του Θεού είναι αυτός ο ίδιος ο Θεός. Πίσω εντολή κρύβεται ο Θεός. Είναι σκεπασμένος. Κάνεις αυτό που σου λέει και καταλαβαίνεις ότι είναι ο Θεός μπροστά σου. Δεν το κάνεις, δεν το βλέπεις. Γιατί πράγματι, ξεκίνησε ο Αβραάμ μαζί με τις οικογένειες που λέει εκεί πέρα, την οικογένεια και ό,τι άλλο είχε, για να πάει στον τόπο, αψηφώντας το κίνδυνο. Εδώ στεκόμαστε και σχολιάζουμε. Στεκόμαστε και σχολιάζουμε. Υπάρχει ένας χώρος που είναι αόρατος σε εμάς. Αλλά το περιεχόμενο του χώρου αυτού μας είναι γνωστό, πασίγνωστο. Είναι η καρδιά μας, η καρδιά του καθενός. Στο χώρο αυτό, λέει ο Άγιος Ιάκωβος το λέει μάλλον, ότι έχουν την έδρα οι επιθυμίες του ανθρώπου. Οι επιθυμίες του ανθρώπου και μάλιστα περισσότερο οι κακές και λιγότερο οι καλές. Και μάλιστα περισσότερο οι κακές και λιγότερο οι καλές. Και καλεί ο Θεός τον άνθρωπο, καλεί ο Θεός τον άνθρωπο από το χώρο αυτό το βρώμικο της καρδιάς να σηκωθεί ο άνθρωπος και να φύγει και να πάει στον τόπο που θα του δείξει ο Κύριος. Στον τόπο της μετανοίας, στον τόπο της προσευχής, στον τόπο της αγάπης. Στον τόπο εκείνο που βασιλεύει η απόλυτη χαρά και η απόλυτη αγάπη. Και αυτό το ζητάει από αγάπη και μόνο αγάπη του ο Θεός. Και παραλαμβάνω για σένα αγαπητέ που δεν μας άκουσες, λέω έχουμε το χώρο μέσα που είναι η έδρα όλων των επιθυμιών μας. Και εδώ, εδώ είναι η έδρα, δεν πάει πουθενά άλλο. Και εδώ. Αυτά συνεργάζονται τα δύο. Τα μάτια προσλαμβάνουν, ο νους τα εξεργάζεται ή τα μεταφέρει ή τα διώχνει. Και λένε οι πατέρες, έβγα από τον τόπο που δεν το θέλει ο Θεός. Δεν ξέρετε εκ της γης σου και εκ της γενείας σου. Γιατί όλα αυτά που έχουμε μέσα μας είναι το άμεσο περιβάλλον οι κακοί συγγενείς μας. Όταν λέμε επιθυμίες κακές, σκέψεις κακές, όταν λέμε διαφθορά να κυκλοφορεί μέσα μας, είναι ο χώρος που πρέπει να βγούμε από εκεί, να πάμε κάπου αλλού. Αν δεν γίνει αυτό, ο Θεός δεν είναι παρόν, ο Θεός της δόξης.
Θέλω εδώ να πω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό, ότι ο Θεός της δόξης δίνει τη μαρτυρία. Πολύ πριν εμείς πάρουμε την απόφαση να εξέλθουμε εκ του χώρου αυτού. Και απλώνει το χέρι και προηγείται στον Αβραάμ μπροστά και ακολουθεί οι οικογενείς αυτό, πίσω οι άλλοι. Ο Θεός πάει μπροστά. Πίσω εμείς με το θέλω μας, με την επιθυμία, την καλή επιθυμία μας. Αυτά μαζί πάνε πακέτο. Έτσι λοιπόν ο Αβραάμ, και εμείς λοιπόν πρέπει κατά τον ίδιο τρόπο να πούμε: Κύριε, Συ που βλέπεις μέσα μας, που ως επιτοπλίστων το μέσα μας είναι η γη των Χαλδαίων, που έμενε ο Αβραάμ, εκεί που δεν ήθελε ο Θεός να μείνει ο Αβραάμ, και ότι πρέπει να βγούμε από εκεί μέσα, έλα, γιατί εμείς αδυνατούμε. Όπως όρισε τον Αβραάμ και ήσουν και εσύ μαζί, έλα λοιπόν εσύ και εμείς το θέλω το δικό μας και την πρόθεση για να μπορέσουμε να βγούμε από εκείνο το κακό περιβάλλον. Γιατί, του φωνάζει ο Απόστολος Παύλος, ου του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος. Λέει και να θέλεις και να τρέχεις, πρέπει να είναι ο ελεόν Θεός μαζί, για να πάει και η θέληση και το τρέξιμο να πιάσει τόπο. Γιατί μπορεί να μπορεί και αλλιώς, να μου λες τρέχω και θέλω και τρέχω, με αυτό είναι εγωισμός σχέτως. Γιατί πετάς αυτό στην πάντα που λέει, πως το λέει, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Χωρίς εμού, ουδένα σε ποιήν ουδέν. Ξέρουμε λοιπόν, είμαστε σίγουροι ότι μας βγάζει ο Κύριος από το τέρμα, μας βγάζει από τη λάσπη, μας βγάζει το σκοτάδι. Για αρχή εμείς να το θελήσουμε. Έξερθε λοιπόν εκ της γης σου, εκ της συγγενείας σου και πήγαινε στον τόπο, θα σας δείξω εδώ. Ο Κύριος μας έχει δείξει τόπο. Ο τόπος του Κυρίου είναι γραφέ, είναι η Εκκλησία, είναι οι Άγιοι. Είναι οι Άγιοι, αυτός είναι ο χώρος που συνάντησε της αναστροφής μας. Πολλοί, δεν ξέρω αν σας το είπα, το επαναλαμβάνω και μια φορά ακόμα, αν το έχετε ακούσει. Τρεις συνάδελφοι θέλησαν να κάνουμε κάποια συζήτηση. Με είδαν στον δρόμο, έλα εδώ. Και μου ανοίξαν μια συζήτηση. Καλή άνθρωπο, καλό προέρετε. Λέω, μου ζητάτε να ανοίξουμε θέμα που πιθανόν να μην σε έχει απασχολήσει τα περασμένα χρόνια. Εγώ έχω ασχοληθεί από μικρό παιδί, έχω ζήσει πάνω σε αυτά, κάτι μου έχουν αφήσει μέσα αυτές οι συναστροφές με αυτά που θέλει ο Θεός, και έχω μία μικρή, πολύ μικρή εμπειρία. Αυτό που εγώ χρειάστηκε χρόνια, το λίγο, θέλετε εσείς σε μια συζήτηση να το καταλάβετε, είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Και είπαν, έχει δίκιο ο Κώστας. Έχει δίκιο ο Κώστας. Να καταλάβουνε ότι μια μεγάλη παράληψη στοιχίζει άγνοια βουνό. Άγνοια βουνό. Και ξέρετε κάτι, κάπου έλεγα κατά εχθές το εξής. Έχουμε τα ζώα που είναι χωρίς νου. Άλογα τα λέμε. Άλογα ζώα. Δηλαδή χωρίς λογική. Άλογα. Τα οποία ζώα ζουν υποτυπωδώς. Δηλαδή θέλουν να φάνε, τους βάζουμε και τρώμε. Θέλουμε να πιούμε, τους βάζουμε να πιούν. Και τι άλλο έπεται, να κοιμηθούν και θα κοιμηθούν. Παραπάνω δεν έχουν καμία απολύτως
επιθυμία και επιδίωξη. Γιατί δεν φτάνει το μια, ας πούμε ότι έχουν μυαλό, να ζητήσουν κάτι παραπάνω. Άραγε και εγώ που έχω λογική, ζώνημαι να τρώω, να πίνω και να κοιμάμαι. Γιατί μου έδωσε λογική να μην έχει καμία αναζήτηση παραπέρα, ώστε να βγει από τον εαυτό της η λογική και να πει υπάρχει και η άλλη ζωή. Να ξεπεταχτεί από τον τόπο της ύλης και να πεταχτεί λίγο παραπάνω. Αλλά όμως δεν μπορεί μόνη της. Υπάρχει η τάση, έχω επαναλάβει πολλές φορές, θα πω και άλλη μια φορά αυτό που θα πω. Γίνεται η αποκάλυψη του Κυρίου μπροστά στον Απόστολο Παύλο που πήγε να συλλάβει τους χριστιανούς να τους εκτελέσουν. Του μιλάει ο Κύριος και του λέει από εδώ και πέρα θα είσαι Απόστολος Ευδών. Δεν του είχε περάσει ποτέ από το μυαλό αυτό, αλλά δεν μπορούσε να το κατανοήσει όμως. Το δέχτηκε αυτό και του λέει να μου πεις Κύριε τι πρέπει να κάνω. Το ζήτησε αυτό. Του λέει θα πας στον Ανανία να σου πει. Τον έστειλε σε Απόστολο άνθρωπο. Φωτισμένο, τοποθετημένο και αγιασμένο. Θα πας εκεί και θα σου μάθει αυτός τι πρέπει να κάνεις για να σωθείς. Πήγε, τον δίδαξε, τον βάπτισε σε μηδέν χρόνο, γιατί εκεί πια λειτουργούσαν τα πρώτα προσωπικά χρόνια, σε ακαριέα μπαίνανε αυτά, άμα και στη θέληση, αλλιώς δεν μπορούσαν να γίνουν. Τώρα χρειάζεται χρόνος που έχει έρθει ο Χριστός. Τον έχουμε δει, βλέπουμε άλλους που είναι χριστιανοί, κάνουμε κλπ. Τώρα πρέπει να δει, πώς το λέμε, κατήχηση. Τώρα. Τότε έλεγε στο θέλος αγαπάω και ο Κύριος αμέσως βγάλεσε, έστειλε τον φωτισμό του και έβαλε στη διδασκαλία. Πώς λέει η Αγία Γραφή ότι οι Απόστολοι ήσαν διδακτοί Θεού. Τα πήρανε ακαρία. Άσχετο να ακούσει και τρία χρόνια ορισμένοι από αυτούς. Όμως το πλήρωμα ήρθε με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Έτσι εδώ. Από το τότε σου λέει, σας λέω εκεί που θα πάτε να κηρύξετε, από πριν να μην σκεφτείτε τι θα πείτε. Του το είπε. Εκείνη την ώρα θα σας δοθεί. Και όμως εκείνη την ώρα έρχονταν. Βγήκαν όμως από τον εαυτό τους, παραδόθηκαν στον Χριστό και από εκεί και πέρα ο Θεός εξαγίασε τον τόπο της ψυχής τους. Θα θυμάμαστε λοιπόν ότι ο Λόγος του Θεού στον Αβραάμ έχει μεγάλο και βαθύ νόημα. Έξελθε εκ της χώρας σου και εκ της συγγενείας σου και πορεύου εις γην ή να σε δείξω. Θα πας εκεί που θα σου δείξω εγώ. Στα τυφλά θα παραδοθείς. Στα τυφλά, δεν μπορεί να ξέρεις παραπάνω από τον Θεό. Δεν μιλάμε ότι θα έχουμε τυφλή την πίστη προς Θεό, δεν το θέλει και ο Θεός για το πράγμα. Γιατί μου το φωνάζει, γιατί φωνάζει. Ερευνάτε, θα σγραφάς. Η έρευνα σημαίνει ελευθερία. Αλλά τι σημαίνει, δεν θα βάλω το δικό μυαλό παραπάνω από τον Θεό το μυαλό. Εκεί το δικό μου θα σκύψει κάπου. Θα πει το ύμαρτο, έλα Κύριε, τι να κάνω Κύριε για να σωθώ, λέει ο δικηγόρος. Μέγας δικηγόρος της εποχής του Απόστολος Παύλος. Μέγας δικηγόρος ήταν. Και του είπε, πήγαινε εκεί σε αυτόν. Έτσι παραδιδόμαστε κι εμείς. Θέλω να πω κάτι πάνω που το διάβασα και στον ενόχλη σώστο μου κι άλλο. Και επειδή κάποιες τριβές με κάποιους ανθρώπους κάποια μέρα είχα ζήτηση με κάποιους ευαγγελικούς. Και πώς φαίνεται ότι έχω κάνει διαγραφή από τη σωτηρία τους. Ότι είναι ξεγραμμένοι από τον Παράδεισο εφόσον υπάρχει αυτός ο τρόπος σκέψης. Τους έδειξε το θέμα της ιεροσύνης. Ότι είναι αυτοί, εσείς δεν έχετε διαδοχή καμία, μόλις σας φτιαχτήκατε. Ποιο το παπαδαριό, ούτε διαγράφη, τρόπος. Πού λέει το Ευαγγέλιο ότι μπορούμε να διαγράψουμε
τον Α, τον Β, τον Γ. Και τον ληστή θα τον έχουμε στην προσοχή μας. Δεν διαγράφουμε αυτόν τον τρόπο. Αυτοί λοιπόν διαγράφουν την ιεροσύνη, το ονομάζουμε μια λέξη Παπαδαδιό, και διαγράφεται και η σωτηρία, γιατί δεν υπάρχει κανένα μυστήριο της Εκκλησίας. Κανένα μυστήριο της Εκκλησίας. Τελείωσε. Έφυγε λοιπόν ο Αβραάμ και πήγε στην γη της Χαράν, όπως λέει η Αγία Γραφή. Και εκεί που πήγε, δεν του έδωσε υπόσχεση ότι η γη θα είναι δική του. Λέει, μη δε βήμας ποδός, λέει η Αγία Γραφή, ούτε ένα κομματάκι που πατάει το πόδι δεν του είπε είναι δικό σου. Καθόλου. Πόση εμπιστοσύνη έδειξε. Δηλαδή ο δημιουργός είναι δυνατόν, αφού ήταν ο πρώτος Άγιος που από τον οποίο ξενάνε Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, και ο Κύριος λέει ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών αλλά ζώντων. Θεός Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Που σημαίνει ότι ζουν αυτοί αρχομένου του Αβραάμ. Έτσι. Πώς θα το κάνουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και φτάνουμε μέχρι τον Κύριο από τις γενναίες από εκεί και πέρα και μετά. Έχουμε λοιπόν χρέος. Ακούστε, θα πω και κάτι ακόμα. Εγώ θα πω τον εαυτό μου. Δικές μου αδυναμίες. Δεν πειράζει. Ξεκινάω την ημέρα. Λέω θα διαβάσω και γραφή σήμερα. Που ζητάει, μελετάτε τα ζωγραφάς. Του λέει γραφή. Πάω πρακτικά του. Μου παρεμβάλλει εμπόδια. Υπάρχουν και μέρες που ενώ ξεκινάω να διαβάσω, δεν διαβάζω. Και λέω, πέρασε η ημέρα, δεν διάβασα. Ξεναχωριά μου. Είναι, επαναλαμβάνω, η μετατόπιση από τον πόστα στη γραφή. Να βγω από τον χώρο το δικό μου και να πάω στο χώρο της γραφής. Να μελετήσω να δω τι λέει η γραφή. Λέει. Και όταν το ξέρω αυτό που διαβάζω, να είστε σίγουροι ότι είναι καινούριο. Δεν τα αφήνει ο Κύριος με όπως το διάβασες εχθές το ίδιο και σήμερα. Σου κάνει ένα τρόπο αποκάλυψης καινούριο και βίωμα καινούριο. Δεν λέει ότι εγώ την πτήση την κάνω καινή, με αλφαγιότητα, καινούρια. Πώς την κάνει, κάνει μεταποίηση. Λέει. Και το παλιό το κάνει καινούριο. Με τις γραφές, με την προσευχή, με την διαφραστία, έτσι γίνεται το καινούριο. Έτσι γίνεται, δεν γίνεται αλλιώς. Προχωρώ λοιπόν. Να προσέξουμε λιγάκι. Και του τονίζει ότι έστε το σπέρμα θα είναι η απογονή σου, το σπέρμα του Αβραάμ, η απογονή σου, πάρικον εν γη αλωτρία, θα είναι σαν να είναι ξένος, μετανάστης, θα φύγει από εκεί, θα πάει αλλού. Και πάλι δεν του λέει ότι εκεί που θα πάτε αλλού, ποιος είναι ο τόπος. Έστε το σπέρμα αυτού πάρικον εν γη αλωτρία. Λένε οι πατέρες, ο Αβραάμ ήταν σκηνίτης, δηλαδή πράγματι σκηνίτηκε. Και όταν έφυγε από τον τόπο δεν έστειλε αλλού. Πάρικος. Πάρικος σημαίνει πάω από τον τόπο στον άλλο. Πάρικος, γη, αλλά σε ξένη γη, όχι δική σου. Προσέξτε το, άλλο λες στη χώρα σου και λες πάω εκεί και μένω και άλλο να είσαι σε ξένη χώρα και να σου λέει εκεί που θα πας ξένη θα είναι, θα πας αλλού, πάλι θα σε πάρικος, γη αλωτρία σε ξένη γη. Είναι πικρό το ποτήρι, πολύ πικρό. Αυτό το καταλαβαίνουν όσοι ζουν ξενιτιά και νοσορούν πατρίδα. Αυτό δεν μεταφέρεται και δεν το ζούμε εμείς. Είναι βιώματα που τα ζει αυτός που είναι πάρικος, που ζει σε χώρα ξένη. Εκείνος να σου πει πόσο πικρό, πόσο πικρή είναι η ξενιτιά. Εσύ θα πεις δεν τον κακομύρι θα πεις. Δεν θα πεις κάτι παραπάνω και δεν έχεις ζήσει. Έτσι λοιπόν και Αβραάμ
ένιωθε αυτό το, έπινε αυτό το πικρό ποτήρι, να είναι ξένος σε ξένη γη και όχι μόνιμος σε αυτή τη ξένη γη, αλλά ξένος στη ξένη και στη ξένη πάλι ξένος. Έχετε παρακολουθήσει τη Μεγάλη Παρασκευή, όταν τελειώνει στο μοναστήριο πάνω η ακολουθία τα φύου όλοι, λένε οι καλόγριες, ένα ωραίο τροπάριο, το ψάλλουνε. Ζητάει, λέει, ο ποιοι τον ξεκρεμάσανε από το ξύλο. Ο Ιωσήφ, ο Αρημαθέας. Δυνατά. Ο Ιωσήφ. Και ο Νικόδημος. Αποτείνονται στον Πιλάτο. Δώσ' μας εκείνο το ξένο. Να τον θάψω σε ξένο τάφο. Δεν λέει, ακριβώς αυτό το, είναι αυτό που λέμε για τον Αβραάμ, ξένη γη κτλ. Είναι ακριβώς προτύπωση του Κυρίου Ιησού Χριστού, γιατί δεν θαύθηκε σε τάφο δικό του. Θαύθηκε? Όχι. Αλλά λέει, αγοράστηκε με χρήματα που ο Ιούδας δεν είναι. Επί τιμή αίματος λέει το, ο τάφος αυτός και το αίμα του Ιούδα αγοράστηκε. Ζήτησε την άκρη τα αργύρια, τα γύρισε ο Ιούδας πίσω και είπαν οι γραμματείς και φαρισαίοι, α, όχι στο κορβανά, θα αγοράσουμε λέει χώρο, εκεί να ανοίξουμε, ώστε να θάβονται οι ξένοι εκεί. Το λέει, το λέει γραφή καθαρά, να θάβονται οι ξένοι. Υπάρχει, να λέει σήμερα. Βεβαίως. Άρα ο Κύριος δεν είχε τόπο δικό του, τύπος του Χριστού τον Αβραάμ. Προτυπώνει τον Αβραάμ, γιατί θαύθηκε σε ξένο τάφο. Και δεν έμεινε στο ξένο τάφο. Δικός του ήταν, αλλά κατά το ανθρώπινο μιλάμε τώρα. Ξένος ο Αβραάμ, πέρα για πέρα. Και εμείς ξένοι, το βάζει ο Απόστολος Παύλος, ξένοι και παρεπίδημοι είμαστε. Είμαστε ξένοι και παρεπίδημοι. Δεν μένουμε εδώ. Κάποια στιγμή λέει τέλος το σώμα επί της γης. Μέχρι ότου ο Κύριος πει το ανασταίνω και μαζί με την ψυχή τα ενώνω θεοποιημένα και στέκονται στο περιβάλλον μαζί τους αγγέλους. Έτσι. Ξένοι στη γη είμαστε όμως. Ξένοι είμαστε. Συνεχίζω. Τι ώρα είναι? Παραδέκα. Τελειώνουμε σήμερα. Λοιπόν, και προσέξτε το. Σε ξένη γη λοιπόν, αφού του είπε αυτά που είπε, συνεχίζει. Και δουλώσος είναι αυτό. Τους απογόνους του ο Θεός του Αβραάμ, που θα πάρει από τη μία χώρα στην άλλη σε ξένη, θα το υποδουλώσουν. Του έδωσε ο Θεός εδώ, και το μέλλον του προδιέγραψε. Θα γίνουν σκλάβοι δηλαδή, οι απογονείς σου. Φοβερό, ε. Να σηκωθεί, να φύγει, να πάει εδώ, να πάει εκεί, να πάει εκεί. Και όταν ξέρεις, θα είμαι και εκεί, θα το αρπάξουνε, θα το δέσουν οι χειροπόδαρα και θα είναι σκλάβοι 400 χρόνια, σαν και εμάς. Σκλάβοι 400, στην Αίγυπτο, 400 χρόνια. Και λέει παρακάτω, για κοιτάξτε κάτι που εμείς τα προσπερνάμε του τούπου, λέει, προσέξτε. Και δουλώσος είναι αυτό και κακώσος είναι. Και θα μαστιγώνονται οι απογονείς σου. Για σκέφτω, έκανε ένα παιδί ο Αβραάμ και σου λέει αυτό το παιδί μου, τι αυτό το πόδεο σου. Αυτό το παιδί σου θα κάνει παιδιά και θα είναι σκλάβοι και θα μαστιγώνονται, θα υποφέρουν. Ποιος άραγε, πόσο ο Αβραάμ θα ζούσε εκείνες τις στιγμές που πήρε από τον Θεό αυτή την εντολή, η οποία για τον Θεό ήταν έργο. Δεν υπάρχει κάτι που ο Θεός να λέει και να μην είναι έργο. Είναι έργο γινωμένο και το λέει ο Θεός. Δεν λέει προφητεία. Λοιπόν, ναι, το λέει και δουλώσος είναι, και κακώσος είναι αυτό, έτη 400. Του δίνει και το στίγμα. Τόσα χρόνια θα είναι σκλάβοι και θα μαστιγώνονται. Και το έθνος, ο εάν δουλώσωση,
κρίνω εγώ. Εδώ έρχομαστε τώρα μέσα στην κυρία πραγματικότητα, εμείς τώρα στη σημεία αυτή. Του λέει, αυτοί που θα αποκοπήσουν τους απογόνους σου, θα μπουν στην κρίση τη δική μου. Εγώ θα κρίνω, όχι εσύ, ούτε απογόνοι σου. Το αντιλαμβάνεστε. Εγώ θα κάνω αυτό που εσείς θέλετε, χωρίς να κατακρίνετε αυτούς. Θα κάνετε υπακοή, χωρίς να μιλάτε. Εγώ κρίνω το έθνος αυτό, λέει. Εγώ κρίνω, εγώ θα το κρίνω. Δεν υπάρχει όμως κριτής, το αντιλαμβανόμαστε. Κριτής είναι ο Θεός, σε όλο. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Ήταν στη φυλακή, τον είχε ο Νέρονας, μέσα στη φυλακή και γράφει προς Τιμόθεο, από τη φυλακή την έγραψε, και του παραγγέλει να προσεύχεσαι και για τους άρχοντες, και εννοούσε τον Έρωνα που θα τον εκτελούσε την επόμενη. Την επόμενη τον εκτελούσε. Σου γράφω, του λέει, εγώ ο δέσμιος, από τη φυλακή από μέσα, το καταλαβαίνεις. Κάνε προσευχή για αυτόν που θα με εκτελέσει αύριο. Το μεγαλείο των Αγίων αυτό είναι. Μόνο μας πειράζει κάποιος αλφαβήτα, αμέσως επαναστατούμε. Είμαστε πολύ μικροί, πάρα πολύ μικροί, αλλά έστω και ερμετανία με τα μέλια μετά, θα λέμε, Κύριε, είδες πόσο αδύνατος είμαι, έλα βοήθησέ με και βοήθησε αυτόν τον άνθρωπο που μίλησε άσχημα. Αυτό είναι το έργο που μου έκανε. Έλεγα μια μέρα σε έναν άνθρωπο και έβλεπα ότι μιλούσε σε έναν. Μόνιμα. Λέω, βρε, δεν είναι σωστό που δεν μιλάς. Εγώ, λέει, κάνω προσευχή στο Θεό και παρακαλώ γι' αυτό, λέει. Ναι, αλλά πρέπει να εξαντλήσεις τα περιθώρια της συμπεριφοράς σου, της όμορφης απέναντί του. Καλημέρα, να πας σπίτι του και άμα σε βρίξει να του ξαναμιλήσεις, να κάνεις εκείνη η επιρρομή. Δεν είναι επιρρομή να σταθεί σε απόσταση και να λες, Θεέ μου, συγχώρεσαι το μόνο. Όχι, λέει ο Άγιος Παΐσιος, ένα πολύ ωραίο. Ο καλύτερος γιατρός μας είναι ο εχθρός μας, που μας βρίζει, που μπορεί και να μας καθοκίσει. Αυτός μας δίνει, λέει, πόσο ροζιασμένη είναι η ψυχή μας και είναι η πλάνη που παίρνει τους ρόζους, ο εχθρός. Και μας τι, κάνει ηλία, έπιπλο ωραίο. Έτσι λοιπόν εδώ λέει, εγώ κρίνω, εγώ θα κρίνω. Γι' αυτό λοιπόν είπε ο Κύριος, μην κρίνετε να μην κρυδείτε. Θυμάμαστε και εκείνο το ωραίο που το έχουμε δει τόσες φορές. Πεθαίνει ο καλόγερος, ο αμελέστατος και μαζεύονται γύρω γύρω οι πατέρες. Ξέρανε ότι ήταν αμελής στα καθήκοντα τα καλογερικά. Και τον βλέπουν να λάβει το πρόσωπό του και να είναι χαρούμενος. Και του ρωτάνε, εσύ, λέει, μια ζωή δεν έκανες τα καθήκοντα καλά. Και τώρα αισθάνεσαι όμορφα για να φεύγεις. Ναι, αισθάνομαι. Ναι. Γιατί, θα σε απαντήσω, λέει, γιατί. Ομορφιά που έχει και αυτό, Γιατί δεν έκρινα κανένα στη ζωή μου και ο καλός Κύριος έχει πει, μη κρίνετε ή να μην κρυθείτε. Αφού δεν έκρινα κανέναν, θα με κρίνει τώρα ο καλός Θεός, λέει. Εγώ, λέει, εκείνος να μην κρίνω για να μην κρυθώ. Λοιπόν, αυτό έκανα. Γι' αυτό φεύγω ευχαριστημένος. Είναι μεγάλη μέρα, παιδιά. Άμα δοκιμάσουμε να δούμε πόση δύναμη έχει το καλό, οποιοδήποτε καλό, έστω και κουτσό να είναι, νιώθεις μέσα σου μεταβολή ζωής, ομορφιά, λιακάδα. Μπορεί να βάλει μονιά έξω και να δούμε λιακάδα. Αυτό είναι, επαναλαμβάνω, στην εφαρμογή των εντολών του Θεού. Έστω και κουτσά. Δεν αμείνει ο Θεός τον άνθρωπο. Βλέπει ότι είσαι κουτσός και να πας κουτσός. Αυτός όμως συμπληρώνει, σου βάζει τα πόδια τα καλά. Πώς το κάνουμε. Αυτά που δεν καταλαβαίνει αυτό καθόλου, ο Θεός τα αλλάζει και γίνει το όμορφο. Και να τελειώνουμε, εγώ κρινώ. Εγώ κρινώ, είπε ο Θεός, και μετατάψα εξελεύσονται και λατρεύσουν σήμερα με το τόπο του. Μετά, λέει,
θα έρθει η ώρα που θα είναι μόνοι σε κάποιο τόπο και θα με λατρεύουν. Και πήγανε και μου πήγανε στη γη της Επαγγελίας. Και εμείς εύχομαι, από όσα ακούσαμε, ένα μικρό μόριο από αυτά να μας μείνει εδώ, να μας καθαρίσει το μυαλό και να έχουμε επικοινωνία με τον Θεό. Αλλιώς η ομορφιά είναι σε επικοινωνία με τον Θεό. Μπορεί να μας αποσχολεί το περιβάλλον και να μας ολοκλούνε, αλλά όταν μιλάμε στον Κύριο, διορθώνουμε τα πράγματα. Δεν είπαμε ότι είμαστε τέτοιοι, είμαστε αδυναμίες είμαστε. Μα γι' αυτό και μας εγώ στο μέσα. Για να καταλάβουμε ότι είμαστε αδύνατοι. Και μπορούμε να βοηθήσουμε την κοινωνία. Προσέξτε, επαναλαμβάνω, τους κακοποιητές των Εβραίων θα τους κρίνει ο Θεός. Τους κακοποιητές, τον σφαγέα του Αποστόλου Παύλου που του πήρε το κεφάλι, για τον σφαγέα ζήτησε να κάνει προσευχή ο Τιμόθεος. Γιατί ο Παστολ Παύλος λέει, προσεύχεσαι υπεραρχόντων, φωνάζει. Άρα η θέση μας στα γεγονότα που ζούμε δεν είναι να λέμε ο προδότης, ο τάδε, ο τάδε, δεν βγάζουμε τίποτα, ούτε αυτός αλλάζει. Όταν κάνω το παράδειγμα της προσευχής που κάνουν οι Άγιοι για τους εκτελεστές τους. Ήταν ευλογημένο, ευχαριστώ πάρα πολύ και την άλλη Τετάρτη πάλι θα είμαστε εδώ. Σας ευχαριστώ. Άγιος ο Θεός. Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Πάτε ημών, ο ενετής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Όσο ευλαβών και επιθυμείς, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσει ημή σήμερα. Και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνει τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέργησε ημάς πειρασμών, αλλά δέρισε ημάς από τον πονήρο. Διευχόνω τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον Χριστός ημάς. Αμήν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου χαρίσατε μια ώρα του τούτο βράδυ, μεγάλη. Αυτό μου χαρίσατε. Ευχαριστώ πολύ. Κρίτω ωραία.